ομάδες για να φτάσουν στον τελικό σημαίνει πρέπει να έχουν κάποιες ικανότητες, αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ έδειξαν και στους άλλους αγώνες που έδωσαν στο πρωτάθλημα, στους άλλους δύο αγώνες, ότι είναι περίπου δύο ισοδύναμες ομάδες, η κάθε μια με τα δικά της χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο αγώνας σήμερα πραγματικά προβλέπω ότι θα είναι ισοδύναμος. Η ατμόσφαιρα είναι ήδη τεταμένη, Μάρη, έζησες το κλίμα των δύο ομάδων χθες και προχθές. Τι πιστεύεις, πώς νιώθουν οι δύο ομάδες? Επικρατεί αισιοδοξία και από τις δύο ομάδες. Φυσικά το ΑΠΟΕΛ έχει την πείρα, είναι η ομάδα που πήρε τον τίτλο αίτητη. Έχει αυτό το πλεονέκτημα, δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Όμως η ΑΕΚ έχει ενθουσιασμό. Αυτό αποδείχθηκε από τις προπονήσεις που είχα, αυτό που είχα προσέξει και το κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα. Ο κύριος Μουσκάλης προσπάθησε να αποβάλει το άγχος από τους παίχτες του και πιστεύω μια και οι δύο μας βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη, θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Θα περάσουμε αμέσως να δούμε συνεντεύξεις από ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Πρώτα καλύτερα να περάσουμε στο δραματικό φιλμάκι το οποίο έχουμε ετοιμάσει αφιερωμένο στο παιχνίδι αυτό. Τεταμένη λοιπόν η ατμόσφαιρα, είδαμε και το φιλμάκι το οποίο από μόνο του μιλάει ποιος θα είναι ο νικητής του σημερινού μεγάλου παιχνιδιού. Θα είναι ο πρώτος τίτλος για την ομάδα της ΑΕΚ ή θα είναι ή το ΑΠΟΕΛ θα κάνει τον double. Να ακούσουμε τις συνεντεύξεις του Νιόφη του Λάρκου, του αρχηγού της ομάδας της ΑΕΚ και του Λούκα Χατζηλούκα, του ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Νιώθετε η ΑΕΚ ένα μόλις βήμα πριν την κατάκτηση του κυπέλου που όπως δηλώνετε είναι ο στόχος σας, θα τα καταφέρετε? Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο γιατί και η άλλη ομάδα θέλει το ίδιο πράγμα. Ελπίζουμε πως εμείς θα είμαστε οι τελικοί νικητές. Είναι ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο καλύτερων κατά γενική ομολογία ομάδων αυτής της χρονιάς. Πού νομίζεις θα κριθεί το παιχνίδι? Οπωσδήποτε το παιχνίδι θα κριθεί στην βραδιά που θα βρεθούν οι δύο αντίπαλοι. Όποια ομάδα καταφέρει στη συγκεκριμένη βραδιά να αντιεξέλθει στις συνθήκες και στις απαιτήσεις του αγώνα, πιστεύω πως θα είναι και η νικητρία. Ποιο κλίμα επικρατεί στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μεταξύ των παιχτών? Το κλίμα είναι θαυμάσιο μεταξύ όχι μόνο των παιχτών αλλά και φιλάθλων και παραγόντων και προπονητών. Ελπίζουμε αυτό το θαυμάσιο κλίμα να συνεχιστεί και με την ανάλογη απόδοση και αποτέλεσμα στον τελικό. Όταν ακούσεις το όνομα ΑΕΚ, ποιο νομίζεις ότι είναι αυτό που θα προβληματίσει το ΑΠΟΕΛ σαν ομάδα? Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει είναι οι δύο αγώνες που έχουμε κάνει μαζί με την ΑΕΚ. Που έχει δείξει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μας έχει δυσκολέψει αφάνταστα και νομίζω ότι τυχαία έχουμε κερδίσει την ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Νομίζω αυτό θα είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, το πώς θα την αντιμετωπίσουμε το τρίτο μας παιχνίδι. Το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την έξοδο στην Ευρώπη, πιστεύεις ότι θα αφαιρέσει το άγχος και από τις δύο ομάδες και θα παιχτεί καλό ποδόσφαιρο? Δεν ξέρω, εμείς σαν ΑΠΟΕΛ όποτε πάμε να παίξουμε χωρίς άγχος και χωρίς πίεση τότε δεν τα καταφέρνουμε. Ελπίζω αυτή τη φορά επειδή είναι τελικός κυπέλλου να μην χαλαρώσουμε και το ότι πήραμε και το πρωτάθλημα. Ελπίζω αυτό να μας βοηθήσει για να τουλάχιστον να έχουμε το στόχο του double που πολύ δύσκολα θα κάνουν πλέον ποδοσφαιριστή στην Κύπρο. Τάκη από πλευράς Νιόφη του Λάρκου δίνει ίσες πιθανότητες στις δύο ομάδες. Όμως με τις δηλώσεις του Λούκα Χατζηλούκα νιώθουμε ότι το ΑΠΟΕΛ φοβάται την ομάδα της ΑΕΚ, σκεπτόμενο τα δύο παιχνίδια που έδωσαν οι ομάδες μεταξύ τους, τα οποία όπως παραδέχτηκε ο Λούκας Χατζηλούκας, τα ο ΑΠΟΕΛ τα κέρδισε με αρκετή, όχι με λίγη, με αρκετή δόση τύχης. Δεν νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ φοβάται την ΑΕΚ. Γνωρίζω το περιβάλλον του ΑΠΟΕΛ και είμαι βέβαιος ότι τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και το γενικό περιβάλλον του ΑΠΟΕΛ δεν νιώθει φόβο απέναντι στην ΑΕΚ. Όμως σίγουρα νιώθει έναν απεριόριστο σεβασμό απέναντι σε αυτήν την ομάδα, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα να την αντιμετωπίσεις. Τρέχει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, παίζει πολύ ομαδικό ποδόσφαιρο.
και θα πρέπει να βρεθεί σε πολύ εξαιρετική μέρα ή βραδιά όπως είναι σήμερα για να μπορέσει να την κερδίσει. Αυτό το κατανοεί, το ξέρουν και το κατανοούν πολύ καλά στο ΑΠΟΕΛ. Είχες πάρει τη συνέντευξη εσύ, Μάριε, τι ένιωσες? Αντίθετα, νομίζω ο Χατζηλούκας ίσως να φοβάται τον κακό εαυτό του ΑΠΟΕΛ, από ότι μας είπε προηγουμένως ότι κάποια παιχνίδια που δείχνουν κάποια χαλάρωση βγαίνουν αντίθετα προς την ομάδα τους, και ήταν κάτι που είχα διακρίνει στις ανταποκρίσεις που έκανα στα ξενοδοχεία των ομάδων. Η ομάδα του κ. Μουσκάλη ήταν πιο πειθαρχημένη, πιο σοβαρή, ενώ από πλευράς ΑΠΟΕΛ υπήρχε κάποια χαλάρωση. Στηρίζω την δόση φόβου από πλευράς ΑΠΟΕΛ και στις δηλώσεις του κυρίου Νόνη Παπαγίου, του βοηθού προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Ο κύριος Μπόνεφ προληπτικός δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του βοηθού προπονητή και του Ανδρέα Μουσκάλη, του προπονητή της ΑΕΚ. Όταν ακούτε το όνομα ΑΕΚ, τι μπορεί να προβληματίσει την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ εν σχέση με τον τελικό φυσικό? Ναι, προσωπικά εγώ ήθελα οποιαδήποτε άλλη ομάδα αντίπαλο μας των τελικών από την ΑΕΚ. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα, ίσως η πιο πειθαρχημένη στο πρωτάθλημα. Οι παίκτες της είναι η ομάδα συνόλου καταρχήν. Δεν είναι η ομάδα που βασίζεται σε ένα-δύο άτομα που μπορείς να τα μαρκάρεις και να κερδίσεις τον αγώνα. Είναι μια ομάδα συνόλου. Και όπως είπα προηγουμένως, είναι η ομάδα με πολύ καλή αγωνιστική πειθαρχία. Έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά ο προπονητής ΑΕΚ και κατάφερε να παίζουν οι ποδοσφαιριστές όπως θέλει αυτός. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να συμβεί στο βαθμό που γίνεται στην ΑΕΚ. Και αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος για μας η ΑΕΚ. Κύριε Μουσκάλη, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τελικό, πόσο έτοιμη είναι η ομάδα σας? Πιστεύω ότι είναι αρκετά έτοιμη η ομάδα μας. Είχαμε έναν προγραμματισμό εβδομαδιαίων, ειδικά για το παιχνίδι. Σήμερα θα τελειώσει αυτός ο προγραμματισμός και πιστεύω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, όπως έδειξε η ομάδα. Κύριε Αντωνίου, ακούσατε τις δηλώσεις του κύριου Νόνη Παπαγιοργίου και του Ανδρέα Μουσκάλη. Ο κύριος Παπαγιοργίου έδειξε ότι όντως εσείς το εκφράσατε σαν σεβασμό. Εγώ βλέπω και κάποια δόση μικρού φόβου. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι είναι σεβασμός σε συνδυασμό με μια τακτική η οποία ακολουθείται αυτή τη στιγμή στο Σωματείο της Λευκοσίας, για να μην υπάρξει εφησυχασμός από το γεγονός ότι το ΑΠΟΕΛ έχει ήδη κερδίσει έτσι το πρωτάθλημα, είναι στην Ευρώπη, θεωρείται ότι πέτυχε σε αυτήν τη χρονιά και φοβούνται αυτόν τον εφησυχασμό που τους δίνει και ακόμα ο χαρακτηρισμός του φαβορί. Μαρία, έχεις να προσθέσεις τίποτα σε αυτά για τις δηλώσεις του Νόνη Παπαγιοργίου? Ο κύριος Νόνης Παπαγιοργίου έδωσε τα εύσημα στον κύριο Μουσκάλη για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει στην ομάδα της ΑΕΚ. Πράγματι, ο κύριος Μουσκάλης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Βρήκε μια ομάδα στην γέννησή της και έβαλε τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Αντίθετα, ο κύριος Μουσκάλης πιστεύει ότι σε κάποιες άλλες δηλώσεις που μας είχε κάνει, όχι στο ρεπορτάζ αυτό, είχε δηλώσει ότι ελπίζει να αποβάλει το άγχος που έχουν οι παίχτες του σαν νεανική ομάδα, σαν παίχτες που δεν έχουν την εμπειρία, δεν είχαν την εμπειρία σε τελικούς, αντίθετα με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Είδαμε δηλώσεις ποδοσφαιριστών, είδαμε δηλώσεις προπονητών, εν αναμονή της απονομής του τίτλου του προαθλητή στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Να ακούσουμε, πριν περάσουμε σε δηλώσεις παραγόντων, να περάσουμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό. Μείνετε μαζί μας. Προτείνει μουσική, αλλάζουν πάντα όλα. Εκεί που είναι η ζωή, θέλεις πάντα Coca-Cola. Πρώτη στην Κύπρο. Πρώτη στην Ελλάδα. Την Ευρώπη. Αμερική. Και σε όλο τον κόσμο. Πάντα πρώτη. Πάντα Coca-Cola. Όταν τα έχεις δώσει όλα, ίζωσταν. Το ισοτονικό ποτό που ξεδιψάει και τονώνει στη στιγμή. The first time I touched you, I knew it was love. The first time you touched my lips, I knew it was love. Unforgettable, that's what you are to me.
Νεφέλη, το ευγενικό άσπρο ξηρό από την ΕΤΚΟ. Κόπα Del Nono. Μοναδικό παγωτό με γεύση καφέ. Κόπα Del Nono. Η δροσερή απόλαυση του παγωτού με γεύση καφέ. Nestlé Kimo. Παγωτολατρία. Είναι αστέρας πρώτου μεγέθους. Ο λόγος που μεγαλώνουμε είστε εσείς και σας ευχαριστούμε. Αξιοποιούμε αυτό το μέγεθος για να σας προσφέρουμε μεγαλύτερη σιγουριά. Ασφάλειες Αστήρ. Σχέση ζωής. The new Mitsubishi Charisma needs no beautiful models. No exotic locations. No expensive photography. And no groovy theme music. The new Mitsubishi Charisma. Some cars have it, some don't. Απόλαυση είναι μία. Και ο, έτσι λέμε την πύρα. Επιστροφή στο Τσιριοστάδιο. Μόλις έχει γίνει απονομή στον τίτλο του πρωταθλητή στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ακούμε τον συνάδελφο Αλέξη Αλεξάνδρου, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο. Αλέξη, ακούμε. Ναι, Κώστα, έτσι έχουν τα πράγματα. Μόλις έχει γίνει απονομή από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον κύριο Μάριο Λευκαρίτη. Έχει απονομή το κύπελο στον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Κρις Τρενταφυλλίδη, και ακολούθως στον αρχηγό της ομάδας, τον Γιάννο Ιωάννου. Μπροστά στον κόσμο του το ΑΠΟΕΛ, λοιπόν, γεύτηκε αυτή τη χαρά. Κόπηκε θυσίες μιας χρονιάς, ανταμείφθηκαν τώρα. Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ οπωσδήποτε θέλουν και το τρόπαιο του κυπέλου, έτσι σαν το κερασάκι στην τούρτα. Τα νέα των δύο ομάδων που βρίσκονται ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ απλώς τώρα έχει αποχωρήσει για να αλλάξει φανέλες, να βάλει αυτές που θα παίξει. Να πούμε ότι ο Γιώργος Αθεοδότου είχε κάποιο πρόβλημα που παρουσιάστηκε τελευταία στιγμή, συγκεκριμένα χθες όταν η ομάδα πήγε στο ξενοδοχείο. Ήρθε ο κύριος Πρίφτης, ο γιατρός του Ολυμπιακού Πειραιός από την Ελλάδα, ειδικά για τον Γιώργο Θεοδότου. Τελικά ο παίκτης της ΑΕΚ, ο νεαρός διεθνής, δοκίμασε το πόδι του λίγα λεπτά πριν. Ήταν εντάξει, ένιωθε εντάξει, και ο κύριος Μουσκάλης αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει. Τώρα εισέρχεται η ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο εν μέσω αποθέωσης από τους φίλους της. Κώστα, αυτά από τον αγωνιστικό χώρο. Επικρατεί πολύ ωραία ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο και αυτό την νιώθουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Είμαι σίγουρος γι' αυτόν και από τα βλέμματα και τις αντιδράσεις τους να είστε σίγουροι ότι ούτε οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ αλλά ούτε και αυτοί της ΑΕΚ νιώθουν φόβο. Αγωνία, ίσως άγχος αν θέλετε, ναι, αλλά φόβο όχι. Και ελπίζω από τις δύο καλύτερες ομάδες της φετινής χρονιάς να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Όλοι ευχόμαστε το ίδιο. Σε ευχαριστούμε, Αλέξη. Να παρακαλέσω το σκηνοθέτη, μας να περάσουμε στο επόμενο φιλμάκι με δηλώσεις από τις διοικήσεις των δύο ομάδων. Τι να επικρατεί στην ομάδα αυτή τη στιγμή? Σίγουρα επικρατεί έναν αισιόδοξο κλίμα. Όπως έχετε πει, η ομάδα μας βρίσκεται εδώ στην ξενοχείο και ξεκουράζεται. Απόψε θα κάνουμε την πρώτη μας προπόνηση εδώ στο Τσίριο, που θα είναι και η τελευταία πριν από τον μεγάλο τελικό. Και όπως σας έχω πει, είμαστε αισιόδοξοι πως τελικά θα πάρουμε το κύπελλο και θα κάνουμε τον τάπορ, που είναι και ο τελευταίος στόχος, φετινός στόχος της ομάδας μας. Σίγουρα η αντίπαλή μας είναι μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα, όμως πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θα πάρουμε την νίκη.
Κύριε Ντίνο Λευκαρίδη, νομίζω ότι τέτοια ώρα τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είσαστε αισιόδοξοι, πώς βλέπετε τον αυριανό τελικό? Σίγουρα είναι ένα τελικό, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Παίζουμε με μια ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα ανήττητη. Έμπειρη ομάδα. Οπωσδήποτε το έργο είναι δύσκολο. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να αντιπαραθέσουμε τον ενθουσιασμό, την καλή ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίξαμε όλη τη χρονιά. Και νομίζω ότι όπως είχαν δηλώσει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πάντες στην Κύπρο, η ομάδα μας είναι από τις καλύτερες μέσα στην Κύπρο και γιατί όχι να πάρουμε αυτόν τον τίτλο. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα παιχτεί σε λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα και ο παράγοντας τύχη έχει το μερίδιο του και ελπίζω να είμαστε τυχεροί. Κύριε Αντωνίου, ακούσατε τις δηλώσεις από τις δύο διοικήσεις των δύο ομάδων. Ο παίχτης που επέστρεψε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ μετά από δύο χρόνια παρουσίας στην Ανόρθωση, Κώστας Φασουλιώτης, από τα κρυφά του κυρίου Χρήστον Πόνεφ, ο Κόβατς, άλλος ένας, μια επιτυχημένη μεταγραφή για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, Γιάννος Ιωάννου, ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ και ο νεαρός Αριστοκλήος. Προπονητής, ο αρχιτέκτονας της φετινής επιτυχίας του ΑΠΟΕΛ, ο Χρήστον Πόνεφ. Στον πάγκο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, Λούκας Χατζηλούκας, Χριστάκης Πούνας, Αλέξης Αλεξάνδρου, συγχωρείτε, ο Νίκος ο Τιμοθέου και δεύτερος θεματοφύλακας ο Κυριάκος Μορφή. Να δούμε και την εντεκάδα για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ομάδα λοιπόν του κ. Μουσκάλη παρατάσσεται με τους Ανδρέα Μαυρή στο τέρμα. Γιώργο Θεοδότου από τα δεξιά, όπως είπαμε, είχε κάποιο πρόβλημα, το ξεπέρασε. Νεόφυτος Λάρκου θα είναι ο λίπερο της ομάδας. Γιώργος Κωνσταντίνου μαζί με τον Άγγελο Μισό είναι οι παίκτες που θα μαρκάρουν. Ο Λουίς Στεφανή στη συνέχεια, ένας από τους δύο παίκτες στο χώρο του κέντρου. Ο Βίκτορ Πάτσιο στην επίθεση, ο Χριστάκης ο Μπαγκαρή, ο δεύτερος παίκτης στο κέντρο. Ο Παύλος ο Μάρκου πίσω μαζί με τον Κοβάσεβιτς, πίσω από τον Πάτσιο και Κλίνη Αλεξάνδρου. Αρχιτέκτονας της φετινής ΑΕΚ, ο Ανδρέας Μουσκάλης. Ενώ στον πάγκο για την ομάδα της Λάρνακας υπάρχουν η Στέφαν Κίζελα, Ελευθέριος Ελευθερίου, Μάριος Κωνσταντίνου, Σάβας Κωνσταντίνου, ο τερματοφύλακας και ο Στέλιος Στυλιανίδης. Αφού έχουμε αρκετή ώρα μέχρι την έναρξη του αγώνα, ακούσαμε δηλώσεις από τα δύο στρατόπεδα, να πάρουμε και μια ουδέτερη δήλωση η οποία ήρθε από το πρόσωπο του Αϊθαλή Γιάν Κουδάκη, χρόνια αρχηγός του Απόλλωνα και της Εθνικής Κύπρου. Ανάγκη, πώς βλέπεις το αυριανό παιχνίδι? Κοιτάξτε, είναι ένας τελικός. Πιστεύω ατμόσφαιρα θα υπάρχει. Το γήπεδο, όπως βλέπετε, προσφέρεται για ένα δυνατό και τεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Θα παρουσιάσουν θέμα οι δύο ομάδες αύριο. Πρέπει να προσέξει, πιστεύω, η ΑΕΚ στον τομέα των χαμένων ευκαιριών. Χάνει αρκετές ευκαιρίες χωρίς να σκοράρει. Εν αντιθέσει με το ΑΠΟΕΛ, που με την παραμικρή ευκαιρία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ. Είναι μια πολύ συσταρισμένη ομάδα, πιστεύω, στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει τα φόντα να χτυπήσει το ΑΠΟΕΛ. Όμως και το ΑΠΟΕΛ με τη σειρά του έχει εμπειρία στο σκοράρισμα και πιστεύω ότι πρέπει η ΑΕΚ να προσέξει πολύ σοβαρά τουλάχιστον στον αμυντικό τομέα να περιορίσει τα λάθη. Πριν προχωρήσουμε στα σχόλια για το φιλμάκι που είδαμε, ο Αλέξης Αλεξάνδρου έχει κοντά του στην καταπαχτή τον προπονητή της ΑΕΚ, Ανδρέα Μουσκάλη, για μια σύντομη δήλωση ακριβώς πριν την έναρξη του αγώνα. Ναι, μαζί μας είναι ο κύριος Μουσκάλης. Κύριε Μουσκάλη, είναι η ομάδα σας έτοιμη λίγο πριν το τελικό? Ναι, προετοιμαστήκαμε όσο πιο καλά μπορούμε. Είναι ένας ανοιχτός αγώνας. Ελπίζω ότι θα κερδίσουν. Ο κύριος Μουσκάλης εξέφερε τον Αλεξάνδρου αλλά και τον Τιμοθέου. Αλλάζουν τα πλάνα της ομάδας σας? Ασφαλώς δεν αλλάζουν. Το ΑΠΟΕΛ έχει υπεροπλήρωση στους παίχτες. Έχει 18 εισάξιους παίχτες, παίχτες της Εθνικής. Γι' αυτό σίγουρα τα δικά μας πλάνα δεν αλλάζαν. Περίπου γνωρίζαμε για τα πλάνα του ΑΠΟΕΛ.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μουσκάλη. Δύο ομάδες έχουν έρθει ζευτεί στο χώρο της καταπακτής, από που θα γίνει η επίσημη είσοδος τους στον αγωνιστικό χώρο με τη συνοδεία της φιλαρμονικής της αστυνομίας. Αλέξη, θα σε παρακαλούσα στη συνέχεια αν μπορέσεις να πάρεις συνέντευξη και από το στρατόπεδο του ΑΠΟΕΛ. Εμείς θα προχωρήσουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τάκη Αντωνίου. Ο Γιαγκουδάκης, κύριε Αντωνίου, μίλησε για απειρία, ενθουσιασμό απέναντι στην εμπειρία του ΑΠΟΕΛ. Ναι, μίλησε για αυτά τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων που υπάρχουν πράγματι και ισχύουν, όμως μίλησε και για δύο άλλα χαρακτηριστικά. Μίλησε για συσταρισμένη ΑΕΚ και για ικανότητα του ΑΠΟΕΛ στο σκοράρισμα. Πράγματι είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τις δύο ομάδες και που είναι και στο τέλος οι διαφορές τους. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που παίζει ομαδικών ποδόσφαιρων, προσπαθεί και συνήθως επιβάλλεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο του αντιπάλου, σε αντίθεση με το ΑΠΟΕΛ, το οποίο χωρίς να χρειαστεί να παίξει διαρκείας ποδόσφαιρων, σε κάποιες στιγμές, χάρη στην εμπειρία αλλά και ικανότητα και ταλέντο που έχουν μερικοί ποδοσφαιριστές του, μπορεί να ανατρέψει ή να κερδίσει ένα παιχνίδι. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά που έχουν οι δύο ομάδες και που θα παίξει ίσως σημαντικό ρόλο στην έκβαση του σημερινού αγώνα. Μάρη, έχεις να προσθέσεις τίποτα? Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το γεγονός που είχε αναφέρει ο Αλέξης Κώστα, εκτός ενδεκάδας η Τιμοθέου και η Αλεξάνδρου, κάτι που εκπλήξει θα έλεγα. Οι δύο αυτοί παίχτες είχαν κάνει καλά παιχνίδια στον ημιτελικά με την Ομόνια. Όμως ίσως ο κύριος Πόνεφ έχει αλλάξει τα πλάνα του και το γεγονός ότι ο Αντώνης Αντωνίου είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να πλαγιοποιήσει μια άμυνα που πρέπει να είναι κλειστή για την ομάδα, είναι βρίσκεται εκτός 16. Επίσης θα έπρεπε να αναφέρουμε εδώ το τρίο των διαιτητών, οι οποίοι μετά από κλήρωση, διαιτητής του αγώνα θα είναι ο κύριος Μιχαλάκης Ιωάννου, επόπτες ο κύριος Μιχάλης Παπαβαρνάβας και ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνου. Ενώ αναπληρωματικός διαιτητής θα είναι ο κύριος Πεκρής. Οι δύο ομάδες έχουν φτάσει μπροστά στην εξέδρα των επισήμων για τους χαιρετισμούς εν τη συνοδεία της φιλαρμονικής. Εμείς προχωρούμε στο αφιέρωμά μας. Είναι πολύ σημαντική, πιστεύουμε, η χορηγία των αθλητικών γεγονότων. Χωρίς την επιχορήγηση δεν θα μπορούσατε να απολαμβάνετε από την πολυθρόνα του δωματίου σας μεγάλες ζωντανές μεταδόσεις, όπως την απόψινή, επαναλαμβάνουμε, 54ος τελικός αντιμέτωπη. Το μικρό παιδάκι που φέρει το όνομα ΑΕΚ, 2 χρόνια ζωής, κυνηγάει τον πρώτο της τίτλο. Το ΑΠΟΕΛ ιστορικήθηκε το 1926. Έχει κατακτήσει 14 κύπελλα, κυνηγάει απόψε το 15ο. Κύριε Αντωνίου, πόση είναι η σημασία της επιχορήγησης των αγώνων στην Κύπρο? Αντιλαμβάνεστε, όπως είναι το ποδόσφαιρο μας, δηλαδή που δεν είναι επαγγελματικό, αλλά και με τα έσοδα των ομάδων πάντοτε ελληματικά σε σχέση με τα έξοδα τους, η επιχορήγηση των αγώνων και των ομάδων από αυτές τις φιλάθλες εταιρείες είναι πάντοτε καλοδεχούμενες, αλλά και προπάντων βοηθούν στην παραπέρα ανάπτυξη του αθλήματος μας. Έναν άθλημα το οποίο κατ' επανάληψη έχει εκπροσωπήσει επάξια τη μικρή μας Κύπρο στους ευρωπαϊκούς χώρους, και πιστεύω ότι τέτοιες ενέργειες είναι αξιέπαινες και θα πρέπει να συνεχιστούν. Εγώ, Κώστα, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα χαρακτηριστικά του 54ου τελικού. Βλέπουμε ένα όμορφο πλάνο τώρα. Ο πρόεδρος της ΚΟΠΟ, ο κύριος Λευκαρίτης, κάνει χαμέτους των δύο ομάδων. Η φιλαρμονική πεανίζει ένα πάνω που είχε προηγουμένως από πλευράς με το όχι στη βία πάνω. Είναι χαρακτηριστικό και η πολύ καλή ατμόσφαιρα που επικράτει και από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Ίσως και το γεγονός ότι υποσχέσεις φυσικά από την αστυνομία ότι δεν θα μπει κανείς οπαδός στο τέλος του παιχνιδιού, στον αγωνιστικό χώρο, δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα στο σημερινό τελικό. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις η βραδιά ανήκει στους ποδοσφαιριστές, έτσι οποιαδήποτε ομάδα αναδειχθεί κυπελλούχος θα πρέπει να το διασκεδάσει με τον δικό της τρόπο και όχι με χιλιάδες οπαδών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γίνεται τώρα και ο χαιρετισμός των παιχτών της ΑΕΚ από τον πρόεδρο του ΚΟΑ,
τον κύριο Δήμο Γεωργιάδη. Οι γνωριμίες από τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον νεόφυτο Λάρκου. Κύπελλο Κύπρου Coca-Cola λοιπόν για τέταρτη χρονιά, όπως μας δήλωσε ο κύριος, ο Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola, ο κύριος Μάικ Σπανός. Το ίδιο όνομα θα φέρει το Κύπελλο Κύπρου και την ερχόμενη χρονιά. Χορηγός του μεγάλου παιχνιδιού, η Τράπεζα Κύπρου. Δεν ξέρω αν μπορεί ο σκηνοθέτης να μας δώσει τα επόμενα φιλμάκια με δηλώσεις. Όχι, έχουμε τον εθνικό ύπνο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Παρακαλέσω τον σκηνοθέτη να περάσουμε αμέσως στο επόμενο μας φιλμάκι. Η Τράπεζα Κύπρου πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς. Τώρα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά και στον αθλητισμό. Γιατί επιχορηγεί συγκεκριμένα αυτόν τον αγώνα? Ακριβώς, η Τράπεζα Κύπρου επέλεξε να επιχορηγήσει αυτόν ειδικά τον αγώνα, αναγνωρίζοντας τη σημασία την οποία έχει τόσο για το κυπριακό ποδόσφαιρο, όσο και το ενδιαφέρον το οποίο συγκεντρώνει από τους φιλάθλους ο τελικός κυπέλου. Είναι πασίγνωστο το ενδιαφέρον το οποίο έχει ο τελικός κυπέλου για τους φιλάθλους, και ο λόγος για τον οποίο η Τράπεζα Κύπρου επιχορηγεί τον αγώνα αυτό είναι, θα έλεγα, ένας και μοναδικός. Είναι για να μπορέσει να τον παρουσιάσει στους Κύπριους φιλάθλους χωρίς διαφημιστικές παρεμβολές, χωρίς διαλύματα και σύνες για διαφημίσεις. Είναι, αν θέλετε, μια αναγνώριση του ότι ο τηλεθεατής, τη στιγμή που βλέπει έναν αγώνα ο οποίος τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, και με τον αγώνα αυτό το συγκεκριμένο συμβαίνει αυτό, δεν θα ήθελε ο αγώνας να διακόπτεται για διαφημίσεις. Οπότε, επιχορηγώντας τον αγώνα η τράπεζα, δίνει αυτή τη δυνατότητα στους τηλεθεατές. Αυτός, θα έλεγα, είναι και ο μοναδικός λόγος. Τράπεζα Κύπρου, 100 χρόνια μπροστά. Και επειδή δεν μπορούμε να διακόψουμε τον αγώνα για διαφημιστικά, θα διακόψουμε ακριβώς πριν την έναρξη για το τελευταίο διαφημιστικό πριν από την έναρξη του αγώνα. Αν δεν έχετε ακόμα ανακαλύψει το μυστικό των Λοάκερ, δοκιμάστε έτσι. Κοφρέτα Λοάκερ. Το πιο ωραίο μυστικό. Είναι ένα πολύ σοβαρό σπορ. Πολλές φορές ανταγωνίζεσαι την ίδια σου την ψυχή. Γυμνάζομαι κάθε πρωί, κάθε απόγευμα, δύο φορές τις Κυριακές. Ο στόχος μου είναι ένας και μοναδικός. Να νικήσω. Πάμε και κάτω. Μπαμ και κάτω. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι δύο. Αντοχή, αποφασιστικότητα, τεχνική. Και σίγουρα ένα πακέτο Golden Wonder Chips. Ακονίζει την τεχνική. Golden Wonder. Τα πιο τραγανιστά snacks. Αν δεν έχετε ακόμα ανακαλύψει το μυστικό των Λοάκερ, δοκιμάστε έτσι. Κοφρέτα Λοάκερ. Το πιο ωραίο μυστικό. Coca-Cola, yelele, 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 Coca-Cola, yelele, 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 Coca-Cola.
Υπόψη, θα δούμε κι άλλα. Για να δούμε. Το Αλμέρα έχει 16 βάλβιδη multi-point injection μηχανή με καταλήτη. Αντικλεπτικό σύστημα. Όλα τα έξτρα. Αερόσακο οδηγού. Προστατευτικούς δοκούς. Multi-link suspension. Με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η τιμή του. Δάνειος εδώ. Το παίρνω. Νέο Nissan Almera. Δεν συγκρίνεται. Είναι γεγονός πως μέχρι τώρα μπορούσατε να κάνετε πολλά μέσα στο αυτοκίνητό σας. Εκτός από τραπεζικές συναλλαγές. Τώρα με το drive-in της Τράπεζας Κύπρου εξυπηρετεί πεζικές συναλλαγές. Μεγάλης. Το drive-in είναι γεγονός. Τράπεζα Κύπρου. 100 χρόνια μπροστά. Επιστροφή στο Τσίριος. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, ο 54ος τελικός κυπέλλου Coca-Cola ανάμεσα στην νεοσύστατη ομάδα της ΑΕΚ και στην έμπειρη την ιστορική ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Στη σέντρα πρώτη θα είναι η ομάδα της ΑΕΚ με τους Κλίμη, Αλεξάνδρου και Κοβάσεβιτς. Τάκη Αντωνίου, ο κύριος Μπόνεφ, ο οποίος αρνήθηκε να μας δώσει δηλώσεις και πάλι πριν την αρχή του αγώνα, σε αντίθεση με τον κύριο Μουσκάλη, ο οποίος ευχαρίστως έκανε τις δικές του δηλώσεις. Ο κύριος Μπόνεφ λοιπόν κράτησε εκτός 16, όχι εκτός 11, εκτός 16 τους Σωτηρίου και Αντωνίου. Ενώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην πρώτη της επίθεση. Ένα φάουλ πολύ νωρίς. Ναι Κώστα, όπως έχεις πει, πράγματι ο Σωτηρίου είναι εκτός 16ος, όπως και ο Αντωνίου. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι και αυτοί, και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές φέτος δεν είχαν εξαιρετική χρονιά, αφού αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού. Ο Μεν Αντωνίου έμεινε πολλούς μήνες εκτός δράσης, ο Δε Σωτηρίου είχε κατ' επανάληψη τραυματιστεί φέτος και δεν πραγματοποίησε την καλύτερη του χρονιά. Όμως είναι και θέμα ισορροπίας της ομάδας και της 16ης, αφού στον πάγκο βρίσκονται δύο επιθετικοί ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Χατζηλούκας και ο Αλεξάνδρου. Υπάρχει ο Τιμοθέου που μπορεί να παίξει ένα ρόλο ανασταλτικό στο κέντρο του γηπέδου και ο Πούνας. Επομένως δεν πιστεύω ότι είχε τη δυνατότητα να συμπεριλάβει όλους τους επιθετικούς ποδοσφαιριστές μέσα στη 16ης. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ο Σωτηρίου μένει έξω λόγω του ότι μένει εκτός 11ης ο Αλεξάνδρου. Ποιο είναι το σκεπτικό του κυρίου Μπόνεφ, κύριε Αντωνίου, για να αφήσει εκτός ενδεκάδας τους Τιμοθέου και Αλεξάνδρου? Ναι, όσον αφορά τον Τιμοθέου, βρίσκω ότι είναι λίγο έκπληξη γιατί τον άφησε, διότι είναι γνωστό ότι ο Κοβάσεβιτς που παίζει πίσω από τους Κλίμιν Αλεξάνδρου και Πάντζο είναι ένας γρήγορος, ευέλικτος ποδοσφαιριστής και πίστευα ότι ο Τιμοθέου θα ήταν ο παίκτης που θα τον αλάμβανε. Φαίνεται όμως ότι το ΑΠΟΕΛ ρισκάρει στον χώρο του κέντρου παίζοντας με το κόσμα τον Ιωάννου και τον Φασουλιώτη με έναν επιθετικό τρίο του κέντρου. Ίσως ο κόσμα να παίξει, να προσέχει τον Κοβάσεβιτς, θα το δούμε στην συνέχεια. Ο Κλίμης Αλεξάνδρου, ο πρώτος κόρης του κυπέλλου, θα κερδίσει το κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Πολύ νωρίς, κάπως πιο επιθετικά, αρχίζει τον αγώνα η ομάδα της ΑΕΚ. Ο κύριος Μουσκάλης θέλει να χρησιμοποιήσει το όπλο της ομάδας του, που δεν είναι άλλο από τον ενθουσιασμό. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, διώχνει ο Γιάννος ο Ιωάννου. Και το ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσει να βγει μπροστά, η παλιά για τον Κύπριχ, ένα φάουλ. Αφήνει ο διαιτητής. Δεύτερος πρόξιμο, η ΑΕΚ όμως κρατά την μπάλα με τον Κοβάσεβιτς στο χώρο του κέντρου, ο οποίος ελίσσεται, δέχεται το δυνατό μακάρισμα. Αυτή τη φορά ο κύριος Ιωάννου όμως θα δώσει την παράβαση. Το φάουλ από τον Φασουλιώτη. Ο Κύπριχ, δύο λόγια κύριε Αντωνίου για τον μεγάλο αυτό παίχτη, ο οποίος αν όχι ο πρώτος λόγος από τους πρώτους που το ΑΠΟΕΛ έφτασε στον τίτλο χωρίς να δεχτεί την ήττα. Είναι πράγματι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Παλιά από τα δεξιά δεν θα προλάβει ο Πετρίδης. Αναγκαστικά ο Αριστοκλέος θα παραχωρήσει το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του κυρίου Μουσκάλη.
Ο Κύπριχ είναι πράγματι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με κύρια χαρακτηριστικά, την ουσία στο παιχνίδι του, την αποτελεσματικότητα, δεν κάνει περιττές κινήσεις, παίζει απλό ποδόσφαιρο όταν χρειάζεται, αναλαμβάνει και ατομικές πρωτοβουλίες όταν χρειάζεται, είναι ικανός να το πράξει και το κυριότερο είναι πάντοτε αποτελεσματικός και απλός στις κινήσεις του μέσα στο κήπεδο. Στην εκτέλεση του κόρνερ είναι ο Κοβάσεβιτς με πολύ φάλτσο, ο έμπειρος όμως ο Πετρίδης θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας αυτός καλύπτεται από 7 κάμερες πρώτη φορά για τα κυπριακά δεδομένα. Προσπάθεια της LCD να προσφέρει κάτι το ανεπανάληπτο στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Και θα ήθελα και τον κύριο Αντωνίου να πει δύο λόγια για αυτή την καινοτομία, για αυτή την προσπάθεια της τηλεόρασής μας. Εκτιμάται ιδιαίτερως από τους ποδοσφαιρόφιλους αυτή η προσπάθεια, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε στήχησε και πάρα πολύ. Ελπίζω ότι θα υπάρξει περαιτέρω ανταπόκριση στο να γίνουν και άλλοι συνδρομητές, γιατί έτσι θα μπορέσει η τηλεόρασή σας να γίνει ακόμα πιο δυνατή, να προσφέρει ακόμα περισσότερα στους φιλάθλους μας. Σκοπός μας είναι αυτός, κύριε Αντωνίου, το ΑΠΟΕΛ στην επίθεση. Έκοψε όμως η άμυνα της ΑΕΚ, επιμένουν οι πρωταθλητές με τον Φασουλιώτη, βγάζει μπροστά ωραία για τον Αριστοκλέους, πολύ δυνατά όμως η μπάλα θα περάσει πλάγιο για την ομάδα της Λάρνακας. Μπακαρίς για τον Κωνσταντίνο. Κλείμισε Αλεξάνδρου το μαρκάρισμα από πίσω από τον Γιώργο τον Χριστοδούλου. Πέρασε και αυτό παρατρίτητο. Το ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να οργανωθεί με τον Αριστοκλέους. Και πάλι Χριστοδούλου. Και τι παίχτες σε ένα στενό χώρο. Αλλάζουν παιχνίδι όμορφα οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ιωάννου προς την παλιά. Θα βγει ο Ανδρέας Μαυρής σαν μπλοκάρι. Ο Φασουλιώτης χρησιμοποιήσει το κορμί του, κάτι που δεν επιτρέπεται όταν είχε ήδη μπλοκάρει την μπάλα από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Παρά ότι δεν παρακολουθούσε τη φάση, ο κύριος Ιωάννου έδωσε το φάουλ με την υπόδειξη του επόπτη. Συνέχεια στο παιχνίδι, έκτο λεπτό της συνάντησης από ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ, πάντα στο 0-0, σε ένα αγώνα που προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου και έχει για επίσημο υποστηριχτή την Πύρα Κιό. Γιώργος Χριστοδούλου προς την παλιά εκεί που είναι ο Λούσος Στεφανή. Πάτζιο πίσω για τον Μισό. Κακό το κοντρόλ από τον Μισό. Μπάλα πλάγιο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ξεκίνησε επιθετικά η ομάδα του κ. Μουσκάλη, όμως σιγά σιγά φαίνεται το ΑΠΟΕΛ να ισορροπεί. Και φαίνεται η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, κύριε Αντωνίου, να στέλνει το μήνυμα ότι θα παίξει δυνατά σε αυτόν τον αγώνα. Είδαμε αρκετά μαρκαρίσματα μέχρι στιγμής. Ναι, είδαμε πάρα πολύ δυνατά μαρκαρίσματα και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη κινητικότητα και διάθεση για να τρέξουν οι ποδοσφαιριστές. Εξάλλου είναι και ο καιρός κατάλληλος για ποδόσφαιρο. Το κλίμα είναι θαυμάσιο. Ελπίζομαι ότι στη συνέχεια θα αποβάλουν κάποια νευρικότητα οι ποδοσφαιριστές που φαίνεται να τους διακρίνει. Θα ηρεμήσουν λίγο το παιχνίδι για να δούμε και καλύτερο θέαμα. Και οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα προσπαθούν να κερδίσουν τον νευραλικό χώρο του κέντρου και να έχουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Άντρος Πετρίδης, ο μεγάλος αυτός τερματοφύλακας, διεθνής, στέλνει την μπάλα βαθιά στην περιοχή της ΑΕΚ. Κερδίζουν οι παίχτες της Λαρνακιώτικης ομάδας με τον Κλήμη Αλεξάνδρου. Όμως ο διαιτητής θα υποδείξει το φάουλ. Αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο, όπως επιτίθεται το ΑΠΟΕΛ, εκτελείται στα γρήγορα. Κόσμα, παλιά για τον Αριστοκλέους, κόβει άμυνα της ΑΕΚ. Κλήμης Αλεξάνδρου, έχασε. Κόσμα, δυνατό φάουλ, επικίνδυνο. Επικίνδυνο το φάουλ από τον Μάρκου, πολύ κοντά στη φάση ο διαιτητής. Δεν θα κάνει τον παίχτη της ΑΕΚ. So...
Μιχαλάκης Ιωαννούγος θα χρησιμοποιήσει την τακτική της ακτικότητας. Ένας διαιτητής είτε στέλνει το μήνυμα πολύ νωρίς με μια κίτρινη κάρτα, είτε αφήνει τα δυνατά μαρκαρίσματα. Αυτό έχει πράξει μέχρι στιγμής ο κύριος Μιχαλάκης Ιωαννιγιάκ. Βγαίνει στα γρήγορα στην επίθεση με τον Κοβάσεβιτς. Όμορφη παλιά προς τα δεξιά. Είναι ο Γιώργος ο Θεοδότου. Θεοδότου θα περάσει όμορφα. Προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Η παλιά στα καρέ θα βγει ο Πετρίδης. Παρολίγο το αυτογκόλ εκεί και θα διώξει πρώτη γραμμή ο Αριστοκλέους. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κάτι έχει υποδείξει όμως ο επόπτης. Έχει σηκώσει το σημειάκι του. Θα παρακαλέσω στον Θεό να μας ξαναδώσει τη φάση από κάποια άλλη κάμερα, αν είναι δυνατόν να την ξαναδούμε. Ξανά έχει ξεφύγει ωραία ο Θεοδότου. Βλέπουμε την φάση. Θα γίνει η παλιά. Και ίσως να έχει δώσει φάουλ στον τερματοφύλακα, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση offside στην φάση αυτή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Ξαναβλέπουμε την φάση, δεν υπήρχε περίπτωση offside. Ο παίκτης της ΑΕΚ έφυγε από πίσω, σηκώνοντας όμως το πόδι μπροστά στον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Υποδείχθηκε το φάουλ. Εάν υπήρχε φάουλ, Κώστα, κάτι που δεν είχα προσέξει, θα έπρεπε να το δώσει ο διαιτητής και όχι ο Πόπτης Γραμμών. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο κύριος Αντωνίου. Δεν νομίζω να έγινε φάουλ στον τερματοφύλακα. Ίσως να έγινε φάουλ, να θεώρησε ότι έγινε φάουλ πάνω στον Αριστοκλέου στην τελευταία φάση. Στη δεύτερη φάση. Σάπουριτς τώρα για το ΑΠΟΕΛ. Δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Λευκοσίας. Για τον Χριστοδούλου. Παλιά μπροστά, ο Φασουλιώτης θα χάσει. Κλείνει Αλεξάνδρου από τα αριστερά τώρα στο χώρο του κέντρου όπως επιτίθεται η ομάδα της Λάρνακας. Αλεξάνδρου, κακό κοντρόλ, θα μπορέσει να φέρει την μπάλα όμως σε συμπαίχτη του. Ήταν ο Πάτσιο. Και τώρα έχουμε την παραχώρηση του πλαγίου από την παρέμβαση του ξένου Αριστοτέλους. Άλλος ένα νεαρός παίχτης στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πλάγιο λοιπόν τώρα με τον Χρήστο τον Μπακαρή. Για τον Μπάτσιο Μπακαρή, ενώ βρίσκεται ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ στο έδαφος, είναι ο Χριστοδούλου, αν δεν κάνουμε λάθος. Και υποδικά ο Μπακαρής θα παραχωρήσει πλάγιο για να μπορέσει η ιατρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ να παρέσχει τις πρώτες βοήθειες στον Γιώργο τον Χριστοδούλου. Κύριε Αντωνίου, εκτιμήσεις για τα πρώτα 10,5 λεπτά παιχνιδιού. Η ΑΕΚ προσπάθησε να ευνηδιάσει το ΑΠΟΕΛ στο πρώτο δίλεπτο. Βγήκε με αξιώσεις στην επίθεση. Φάνηκε το ΑΠΟΕΛ να έχει ένα κενό στο χώρο του κέντρου. Στη συνέχεια ανασυντάχθηκε και με όπλο την δύναμη να ξεπεράσει τον ενθουσιασμό της ΑΕΚ ισορρόπησε το παιχνίδι. Όμως ήταν η ΑΕΚ που έφτασε πιο εύκολα στα καρέ του ΑΠΟΕΛ τρεις τουλάχιστον φορές. Εγώ θα έλεγα ότι καμιά από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί μέχρι αυτή τη στιγμή του αντιπάλου. Είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγα, και από τις δύο πλευρές ακόμα αναγνωριστικό. Οι ποδοσφαιριστές, όπως έχω πει προηγουμένως, δεν έχουν αποβάλει εκείνον το υπέρμετρο ενθουσιασμό που συνήθως χαρακτηρίζει τους ποδοσφαιριστές σε έναν μεγάλο τέλος όπως σημερινός. Όμως έχει δίκιο ότι η ΑΕΚ μπαίνει πιο εύκολα μέσα στα καρέ του ΑΠΟΕΛ από ότι το ΑΠΟΕΛ μέσα στα καρέ της ΑΕΚ μέχρι αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό δεν λέει τίποτε, γιατί έχουμε μπει και στην αρχή ότι το ΑΠΟΕΛ είναι σε δεδομένες στιγμές που γίνεται επικίνδυνο και όχι κατόπιν επιβολής επί του αντιπάλου συνεχούς. Δεν χρειάζεται να ασκήσει συνεχόμενη πίεση για να μπορέσει το ΑΠΟΕΛ να δημιουργήσει τις ευκαιρίες. Αυτό είναι γνωστό. Να προσθέσουμε ότι οι δύο ομάδες διαθέτουν τις δύο καλύτερες άμυνες φέτος. Όμως το ΑΠΟΕΛ με κινητήριο μοχλό τον Κύπριχο, ο οποίος ανέχθηκε και σε πρώτο σκόρ στο πρωτάθλημα με 25 τέρματα, αν δεν λαθάνομαι. Δυνατή προβολή από τον Γιάννο τον Ιωάννου που δεικνύεται αμέσως όμως η παράβαση. Και θα έρθω σε αυτή την φάση να συμφωνήσουμε με τον συνάδελφο Μάριο ή ο κύριος Ιωάννου θα πρέπει, μάλλον θα πρέπει να ξεκινήσει να δείχνει κίτρινες, αλλιώς δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα φτάσουν τα σκληρά μακαρίσματα. Πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι δεν θα ανοιχθεί αντιαθλητικές ενέργειες. Ήταν όντως επικίνδυνο το μακάρισμα αυτό από τον Γιάννα τον Ιωάννου, γιατί ήρθε από πίσω από τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Έχω την εντύπωση ότι ο διαιτητής χαρίστηκε τώρα σε αυτή την περίπτωση και δεν έδειξε την κίτρινη κάρτα, γιατί ήταν ο Ιωάννη. Πιστεύω ότι αν ήταν άλλος ποδοσφαιριστής, μετά από έναν τόσο επικίνδυνο μαρκάρισμα, θα του έδειχνε κάρτα. Ήταν μια κατάλληλη στιγμή για να δείξει κάρτα και πιστεύω ότι έχασε αυτή την ευκαιρία να διαιτήσει. Πολύ σωστά, μέτρησε το όνομα του Ιωάννου. Αν ήταν νεαρός ποδοσφαιριστής, θα την πλήρωνε στα σίγουρα. Δεν θα έλεγα ότι μέτρησε το όνομα του, μέτρησε το ήθος που γενικά διακρίνει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Λέγοντας το όνομα, κύριε Αντωνίου, αυτό εννοούμε.
δεν αμφιβάλλεται κανείς. Όμως στην προηγούμενη φάση δεν δόθηκε φάουλ, ήταν πλάγιο. Τελικά δόθηκε φάουλ τώρα σε μια καλή θέση από πλευράς ΑΕΚ. Κοβάσεβιτς όπως πάντα, ο εκτελεστής. Για να δούμε ποιο το κεφάλι θα δοκιμάσει να βρει. Έχει προωθηθεί και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο μοναδικός παίχτης, μιλώντας για την εμπειρία και την αμπειρία. Την εμπειρία του Αποέλ και την ΑΕΚ. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ο μόνος παίχτης που αγωνίστηκε σε τελικό κυπέλλου πριν 12 χρόνια με τα χρώματα του πεζοπορικού ενάντια και πάλι στο Αποέλ. Η ομάδα της Λευκοσίας είχε κερδίσει τότε με 3-1. Ο παίχτης για τον οποίο μιλούσαμε έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε έξω. Καλή φάση για την ομάδα της ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ. Ξαναβλέπουμε την επανάληψη της φάσης. Ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου που πήρε την κεφαλιά. Δυστυχώς για αυτόν και την ομάδα του η μπάλα πέρασε έξω. Το 0-0 διατηρείται. Μπαίνουμε τώρα στο 15ο λεπτό της συνάντησης του μεγάλου τελικού κυπέλλου Coca-Cola, τον οποίο επιχορηγεί η Τράπεζα Κύπρου και υποστηρίζει επίσημα η φιλάθλος εταιρεία ΚΙΟ. Αριστοκλέος στο πλάγιο για τον Κύπρη. Νεόφυτος Λάρκου θα διώξει. Εκεί που είναι ο Κλήμης Αλεξάνδρου, ο οποίος έχει συνέχεια στην πλάτη του τον Γιώργο Χριστοδούλου. Μπαγκαρίς προσπάθησε να περάσει μπροστά για τον Κλήμη Αλεξάνδρου. Για ακόμη μια φορά ο Γιώργος Χριστοδούλου θα αποκρούσει. Δυνατή προβολή από τον Ξένιο Αριστοτέλους. Γιάννος Ιωάννου προσθέτει την παλιά για τον Κύπρη, αρκετά δυνατή. Ελέγχει ο Μισός, θα βγάλει παλιά για τον Κοβάσεβιτς, ο οποίος φαίνεται ότι προλαβαίνει. Θα αφήσει όμορφα για τον Θεοδότου. Θεοδότου προσπάθησε να αλλάξει, είπα να κερδίζει ο νεαρός αυτός παίχτης. Τελικά θα κόψει ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Το Αποέλ που προσπαθεί να οργανωθεί στον χώρο του κέντρου, όμως φαίνεται μέχρι στιγμής να μην του βγαίνουν οι μπαλιές που προσπαθεί να περάσει στην επίθεση. Εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο κενό, μικρό βέβαια, και αυτό γιατί ο Γιάννος Ιωάννου τρέχει πίσω να μαρκάρει. Δημιουργείται κενό στον χώρο του κέντρου, για και πάλι στην επίθεση την μπαλιά που προσπάθησε να βγάλει ο Κλήμης ο Αλεξάνδρου. Πολύ δυνατή για τον Πάτσιο. Έχει ένα πρόβλημα το Αποέλ στον χώρο του κέντρου που λέγεται Κοβάσεβιτς. Δεν υπάρχει παίχτης σταθερός πάνω του και αναγκάζεται κυρίως ο Γιάννος Ιωάννου μέχρι αυτή τη στιγμή να τον επιτηρά, κάτι που στερεί από το Αποέλ την παρουσία του Ιωάννου σε πιο επιθετικές θέσεις, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία έχει σταθερούς δύο ποδοσφαιριστές στο κέντρο, τον Μάρκου και τον Στεφανή, που έχουν ένα σταρτικό ρόλο, δεν παρουσιάζει κενά στον χώρο του κέντρου. Γι' αυτό και είναι πολύ συμπαγής όταν αμήνεται η ΑΕΚ, σε αντίθεση με το Αποέλ που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μέχρι αυτή τη στιγμή από τον Κοβάσεβιτς αλλά και τον Θεοδότου από τη δεξιά πλευρά. Και θα έλεγα δικαιώνει το ερωτηματικό μας, κύριε Αντωνίου, η μη χρησιμοποίηση του Τιμωθέου, ένα παίχτη που θα μπορούσε να κρατήσει τον Κοβάσεβιτς, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως. Ναι, αυτό είμαι βέβαιος ότι και ο κύριος Μπόνεφ το γνωρίζει, αλλά ρίσκαρεν θέλοντας να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, προσπαθώντας σε μια προσπάθεια του να δημιουργήσει αυτός επιθετικά προβλήματα στην ΑΕΚ, που όμως χάρισε στο ότι οι δύο παίχτες του κέντρου, ο Στεφανή και ο Μάρκου, σχεδόν ποτέ δεν προωθούνται, δεν έγινε μέχρι αυτή τη στιγμή. Πώς θα σφασουλιώσει στον χώρο του κέντρου. Μάρια, να σε διακόψω, νομίζω έχουμε κάποιο ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Αλέξη Αλεξάνδρου, ο οποίος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Αλέξη, ακούμε. Κώστα, είναι περί αυτού που είπατε για την μεσαία γραμμή του Αποέλ. Να πούμε ότι πράγματι από τον πάγκο του Αποέλ σηκώθηκαν, έδωσαν οδηγίες στον Κώστατο Φασουγιώτη να μένει πάνω στον Λουί του Στεφανή. Είναι αυτό που ο κ. Τάκης Αντωνίου, ότι δεν προωθεί τον Λουί του Στεφανή. Και από ό,τι φαίνεται, το Αποέλ θέλει να κρατήσει μια επιθετικότητα. Γι' αυτό είπε στον Φασουγιώτη να μην οπισθοχωρεί, να μένει με τον Λουί του Στεφανή, ούτως ώστε το Αποέλ να μπορεί να βγαίνει σαν αντεπιθέσεις. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτή η κίνηση. Σε ευχαριστούμε, Αλέξη. Πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπε. Μας δίνεται και μας η απορία. Έχει προσεχθεί από τον πάγκο του Αποέλ ότι ο Λουίς ο Στεφανή, όταν αμήνεται το Αποέλ, δεν επιτίθεται καθόλου, και γι' αυτόν έδωσαν εντολή στον Φασουλιώτη να μην τραβιέται προς τα πίσω, ούτως ώστε να είναι ο πρώτος σύνδεσμος μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι, 18 λεπτό της συνάντησης, Αποέλ και ΑΕΚ πάντα στο 0-0.
η προσπάθεια του Κλήμια Αλεξάνδρου, παρολίγο το λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση κινδύνου όμως, αφού ήταν κλιαρή η πάσα του Αριστοτέλους πίσω στον Πετρίδη. Όμως αυτό είναι κακό μήνυμα για συνεννοησία. Το απόλυτη την επίθεση όμως με τον Φασιλιώτη, ποιος έχει δυνατό πόδι, δεν θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Έπιασε το σουτ, την μπάλα όμως κλιαρά κατέληξε στην αγκαλιά του Ανδρέα Μαυρή, ο οποίος πρόσφατα πήρε και αυτό το βάφτισμα του πυρός με τα χρώματα της Εθνικής Κύπρου. Ήταν μια βεβαιασμένη ενέργεια εκ μέρους του Φασουλιώτη, ο οποίος φύση αριστεροπόδας, μπαίνοντας από δεξιά, δεν είχε πολλές πιθανότητες για να πετύχει κάποιον γκολ από εκεί, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πείσει την τρίπλα του και την τεχνική του για κάτι καλύτερο. Γιώργος Θεοδότου στο πλάιο για τον Λουίτο Στεφανή, θα χάσει τελικά. Πλάιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Κρίνοντας από τα 19 λεπτά που διανύουμε στο παιχνίδι, θα έλεγα ότι ίσως το παιχνίδι αυτό να είναι η επανάληψη των δύο αγώνων που έχουν δώσει ομάδες μεταξύ τους. 180 λεπτά παιχνίδι, κύριε Αντωνίου, ένα τέρμα έχει επιτευχθεί. Νομίζεις το παιχνίδι απόψε θα κριθεί στο ένα τέρμα ή στις λεπτομέρειες όπως συνηθίζουν πολλοί να λένε? Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, να είναι βέβαιος στο ποδόσφαιρο, ιδίως σε έναν τελικό κυπέλλου. Μπορεί και σε 5 λεπτά να σημειωθούν και 2 και 3 γκολ. Εξαρτάται πώς θα είναι η εξέλιξη του αγώνα. Εάν συνεχίσει το 0-0 να κρατήσει πολύ ώρα και αργήσει να σκοράρει μια ομάδα, είμαι βέβαιος ότι δεν θα δούμε θα πολλά θέματα. Εάν μπει γρήγορα γκολ όμως, όλα είναι πιθανά. Ο Αλέξης Αλεξάνδρου από τον αγωνιστικό χώρο μας έχει ειδοποιήσει ότι έχει φέρει τον Αριστοτέλους να επιτηρεί τον Κοβάσεβιτς. Κίνηση από τον κύριο Μπόνεφ. Όχι, ο Αριστοτέλους είναι τον Μπάντζο που επιτηρεί. Αριστοτέλους, η όρθωση. Ναι, ο Αριστοκλέους ξεκίνησε από τη δεξιά πλευρά. Μια λαθασμένη παλιά από τα δεξιά. Και συνεχίζει να είναι δεξιά ο Αριστοκλέους. Βλέπετε τώρα ο Κοβάσεβιτς που κουτσένει στο κέντρο του γηπέδου. Είναι κοντά του ο Ιωάννου, ενώ ο Αριστοκλέους εξακολουθεί να είναι στη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται εδώ από ένα. Ο Μισός παρεχώρησε το πλάγιο πρώτου Φασουλιώτη, πλάγιο το οποίο χτυπεί ο Αριστοκλέους. Η παραχώρηση νέου πλαγιού από τον Κωνσταντίνου. Μόλις είδαμε και τα αποτελέσματα από το Πανελλήνιο Πράθυμα πρώτης εθνικής για τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα προλάβει ο επιθετικός του ΑΠΟΕΛ, μπάλα είναι έξω για την ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν Μανά Κόβατς, ο οποίος ακόμη δεν έχει φανεί αρκετά στο παιχνίδι, και αυτό οφείλεται στο ότι το ΑΠΟΕΛ είναι μόλις η δεύτερη φορά που καταφέρνει να φέρει την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ. Βέβαια περισσότερο παιχνίδι γίνεται στον χώρο του κέντρου. Είχαμε αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα που σταματούν την συνέχεια του αγώνα. Η ΑΕΚ, η οποία εξακολουθεί να δείχνει κάπως πιο επιθετική από το ΑΠΟΕΛ. Η επιστοχή της μπάλας από τον Ιωάννου στον Πετρίδη διώχνει αυτός προς το μέρος του Κύπρου. Κερδίζουν όμως και πάλι οι Λαρνακείς. Θα λέγαμε την παρέλευση του χρόνου, τα μάτια έχουν αυξηθεί και από τις δύο ομάδες. Γιώργος Κωνσταντίνου προσπαθεί να βρει κάποιος παίχτη. Αυτός είναι ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος έμεινε μόνος, ξέφυγε από τον Ιωάννου. Καλή μπαλιά, θα διώξει ο Αριστοτέλους. Ο Παύλος, ο Μάρκος θα δοκιμάσει ένα καλό σουτ, θα αποκρούσει ο Πετρίδης και ο Αριστοκλέους δεν είχε άλλη επιλογή, έπρεπε να παραχωρήσει το κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για την ομάδα του κ. Μουσκάλη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερη καλή φάση για την ομάδα της ΑΕΚ. Πρώτα η κεφαλιά του Κωνσταντίνου, η οποία πέρασε έξω. Ακολούθησε η ευκαιρία που είδατε σε επανάληψη, που βλέπουμε και πάλι σε επανάληψη από την κάμερα που βρίσκεται πίσω από το τέρμα. Την ωραία απόκρουση του Πετρίδη που κρατάει το 0 παθητικό για την ομάδα του. Εκτελεστής και πάλι ο Κοβάσεβιτς. Εύκολη υπόθεση και πάλι για τον διεθνή Πετρίδη, ο οποίος στα γρήγορα στέλνει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Κύπριχ. Όμως μόνος, ξεκομμένος στην επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Πολύ μακριά του ο Κόσμα και ο Φασουλιώτης. Έτσι η κεφαλιά πάσα που προσπάθησε να κάνει ο Ούγκρος κατέληξε στον τερματοφύλακα της ΑΕΠ τον Μαυρί. Και μπορούμε να πούμε, Κώστα, τώρα μετά από την παρέλευση του πρώτου μισού του πρώτου ημιχρόνου,
ότι η ΑΕΚ πράγματι είναι καλύτερη από το ΑΠΟΕΛ και έχει επιβληθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχει καταφέρει σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις να γίνει πολύ επικίνδυνη για την αιστεία του ΑΠΟΕΛ, σε αντίθεση με το ΑΠΟΕΛ που δεν κατάφερε ακόμα να γίνει απειλητικό για την ομάδα της Λάρνακας. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο έχει αποδείξει ότι δεν χρειάζεται να επιβάλλει το παιχνίδι του για να παίρνει τα παιχνίδια, ιδιαίτερα στα παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ. Στο ένα, ενώ απέμεινε με νέα παίχτες, κατάφερε να πάρει την ισοπαλία, ενώ στο άλλο η ΑΕΚ είχε την συντριπτική υπεροχή, κατάφερε όμως το ΑΠΟΕΛ να πάρει το παιχνίδι με ένα 0-1 τέρμα του Κώστα. Όμως έχουμε νέο ρεπορτάζ από τον Αλέξη, τον Αλεξάνδρο. Αλέξη, σε ακούμε. Κώστα, όπως ακριβώς τα λέτε, ο κύριος Μπόνεφ είναι εκνευρισμένος, θα λέγαμε, με την ολιγορία της αμυντικής του γραμμής. Ζήτησε να μαρκάρουν, να είναι πιο κοντά στους επιθετικούς της ΑΕΚ. Ζήτησε από τον Τόσα Σάμπουριτς να βγάζει την άμυνα του ΑΠΟΕΛ πιο γρήγορα έξω και να προσέχουν κάποιες πάσες, θα λέγαμε, που δίνουν προς τα πίσω και είναι επικίνδυνες, θα λέγαμε, πως δημιουργηθούν καταστάσεις για την αιστεία του ΑΠΟΕΛ. Δείχνει ανήσυχος πάντως ο κύριος Μπόνεφ. Σηκώθηκε από τον πάγκο, ενώ στην αρχή καθόταν στον πάγκο και δίνει συνεχώς οδηγίες προς τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Κώστα Κώστα πάνω στον Γιώργο τον Θεοδότου, με το που έδιωξε την μπάλα ο νεαρός αυτός παίχτης. Δέχτηκε την κίτρινη ο Κώστα, πρώτη κίτρινη στον αγώνα και αυτή στον Κώστα του ΑΠΟΕΛ. Αυτό έχει εκνευρίσει και την εξέδρα της ΑΕΚ. Είναι η χειρότερη περίπτωση για κίτρινη στο ΑΠΟΕΛ, αφού όπως ξέρουμε ο Κώστα είναι ένας προσφερειστής ο οποίος είναι επιρρεπής σε κίτρινες κάρτες και πολλές φορές, έστω και αν έχει κίτρινη, παρασύρεται και μπορεί να κάνει το επικίνδυνο φάουλ. Αυτό δεν σταματάει από να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό με τον οποίο ξεκινάει. Κύπριχ κερδίζει για άλλη μια φορά την κεφαλιά από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος φαίνεται να είναι ο προσωπικός του αντίπαλος. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Διώχνει ο πρόσωπος ο Χριστοδούλου εκεί που είναι ο Αριστοκλήος, κάποιος από τον Μπακαρή. Αφήνει ο διευθυντής, εκτελέσει τα γρήγορα το πλάγιο. Ένα φάουλ αυτή τη φορά από τον Χριστοδούλου. Το φάουλ στον Κλήμη τον Αλεξάνδρου. Πολύ κοντά στη φάση ο κύριος Ιωάννου. Δείχνει, υποδεικνύει την παράβαση. Ξαναβλέπουμε την φάση και το φάουλ από τον Γιώργο τον Χριστοδούλου που ήρθε φέτος στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ από την Ομόνια. Ένα φάουλ το οποίο θα έχει και πάλι για εκτελεστή τον Κοβάσεβιτς. Κοντά στην μπάλα είναι και ο Μπακαρής, ο οποίος κάνει την κούρσα. Κοβάσεβιτς κάνει την παλιά στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Πετρίδης, παραχωρεί το κόρνερ, τέταρτο για την ομάδα της ΑΕΚ στο απόψινό παιχνίδι. ΑΕΚ, η οποία επαναλαμβάνουμε είναι καλύτερη από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αρκετά προβλήματα στην άμυνα και στο χώρο του κέντρου. Θα έλεγα, κύριε Αντωνίου, τα προβλήματα στο ΑΠΟΕΛ ξεκινούν από το χώρο του κέντρου και όχι στην άμυνα, λόγω του ότι έχει κερδίσει τον χώρο αυτό η ΑΕΚ, ασκεί αρκετή επιρροή στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ, γι' αυτό και τα λάθη είναι αναμενόμενα στο χώρο αυτό για την ομάδα του κ. Μπόνεφ. Έχεις δίκιο ότι έχει καταφέρει η ΑΕΚ να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό, κυρίως στο κέντρο του γηπέδου. Πίσω στην άμυνα της ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα, αφού είναι ξεκομμένη η κυνηγή του ΑΠΟΕΛ από την υπόλοιπη ομάδα. Ο Ιωάννου υποχρεωτικά με το μαρκάρισμα που ανέλαβε επί του Κοβάσεβιτς είναι πολύ μακριά από τους δύο κυνηγούς και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ στο ΑΠΟΕΛ, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία πιο φρέσκα βγαίνει ταχύτητα μπροστά και δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Θα έλεγα λίγο συντετικός κρίκος από τον χώρο του κέντρου που θα ενώσει την αίσθηση με αυτόν τον χώρο. Ίσως αυτόν τον ρόλο μπορούσε να τον παίξει ο Κώστας Φασουλίδης, όμως αγωνίζεται από τα δεξιά. Διαμαρτυρήθηκαν εκεί για ένα φάουλ. Έρχεται ο Αριστοκλέους, πολύ επικίνδυνα θα δεχθεί και πρέπει να δεχθεί τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σίγουρα είχαν δίκαιο οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ στην προηγούμενη φάση, ήταν φάουλ, όμως δεν ήταν σωστή ενέργεια του Αριστοκλέους. Θα παρακαλέσω τον σκηνοθέτη, αν έχουμε την φάση σε επανάληψη, να την ξαναδούμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι έγινε μετά που έφυγε η μπάλα. Θα ήθελα να το διαπιστώσουμε αυτό πριν να πούμε αν ήταν όντως ρίμι ή κάτι άλλο. Έχουμε ξαναβλέπουμε την φάση. Βλέπουμε την φάση εδώ, ο παίκτης της ΑΕΚ έχει φύγει η μπάλα και μετά το επικίνδυνο παίξιμο, αν ήμασταν στην Αγγλία και εξαντλούσε την αυστηρότητα διότι μπορούσαμε να βλέπουμε και κάτι περισσότερο από κίτρινο. Όχι, δεν νομίζω να η κόκκινη κάρτα ήταν η ενδεδειγμένη κάρτα σε αυτήν την περίπτωση. Θα ήταν πολύ αυστηρή. Θα ήταν πράγματι πολύ αυστηρή. Ήταν ένα πρόξιμο μετά τη φάση που σωστά τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Αυτή τα πνεύματα στις εξέδρες των δύο ομάδων
μικρή διακοπή στο παιχνίδι, ενώ διανύουμε το 28ο λεπτό. Μπαίνουμε στο 21ο λεπτό της συνάντησης ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ, πάντα στο 0-0. Αρκετά καλό το παιχνίδι από πλευράς ΑΕΚ, όμως αφού το ΑΠΟΕΛ δεν μας έχει δείξει ακόμη το καλό του πρόσωπο, όπως είπαμε, με αρκετά προβλήματα στο χώρο του κέντρου, αφήνονται και σε προβλήματα στην άμυνα. Και ένα χρήσιμο time out για το ΑΠΟΕΛ τώρα, για να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, για να μπορέσει να παρουσιάσει κάτι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως από εδώ ψηλά που βρισκόμαστε βλέπω τον κύριο Μπόνεφ πολύ μακριά από τον πάγκο, σχεδόν κοντά στον αγωνιστικό χώρο, σκεφτικός, καπνίζει συνεχώς, προσπαθεί να εντοπίσει τα προβλήματα της ομάδας του, να κάνει τις εσωτερικές αλλαγές, να διορθώσει το πρόβλημα, αφού δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Κάπου θα κουραστούν οι αμυντικοί του ΑΠΟΕΛ να αναχαιτούν συνεχώς τις επιθέσεις της ΑΕΚ, η οποία, παραλαμβάνουμε, έχει το πάνω χέρι, όμως αν εξαιρέσουμε δύο περιπτώσεις δεν έχει δημιουργήσει την κλασική ευκαιρία. Η μια η φάση ήταν από παλιά και σε κεφαλιά ενώ ήταν από τώρα στην ΕΠΗ. Κύπριχ θα δώσει πιο αριστερά τώρα για τον Κόβατς. Κόβατς πέρασε την παλιά, θα χάσει εκεί ο Φασουλιώτης, κερδίζει η άμυνα της ΑΕΚ. Πρώτη φορά που μπήκε μια απειλητικές διαθέσεις του ΑΠΟΕΛ στην περιοχή της ΑΕΚ, όμως τώρα στην αντεπίθεση η ΑΕΚ ανοίγει εκεί πολύ την μπάλα. Κόβει ο έμπειρος η Αλεπού που φέρει το όνομα Τόζα Σάπουριτς και αφήνει για τον Φασουλιώτη μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Αντωνίου, ο Σάπουριτς στην καρδιά της άμυνας του ΑΠΟΕΛ. Δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις του Σάπουριτς, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Φυσικά στη θέση εκεί που παίζει είναι πολύ καλός, έχει και κάποιες αδυναμίες. Ωστόσο με την εμπειρία του και το ταλέντο του βοηθά πάρα πολύ την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είδαμε και το πρώτο καλό σούτ από πλευράς ΑΠΟΕΛ, ήρθε από το πόδι του πρώτου του σκόρερ. Το Κύπρι είχε ένας πραγματικός κεραυνός, η μπάλα φάνηκε να προσπαθήσει, όμως ο Μαυρής μπλόκαρε την μπάλα. Έχουμε κάποιο τραυματισμό στο έδαφος, βρίσκεται ο Κόσμα. 30 λεπτά αγώνα Κώστα και πιστεύω ότι είδαμε την πιο σωστή επιθετική προσπάθεια που δημιουργήθηκε από πλευράς του στην προηγούμενη φάση, όταν είχε βγει ο Κύπριχ πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ, όμως προτίμησε να βγει προς τα έξω η μπαλιά προς τον Κόβατς και κάπου εκεί σταμάζει και αυτή η επίθεση. Να παρακαλέσω τον Ευθύμιο Μαρκίδη να μας πει αν έχει, αν συμβαίνει τίποτα στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Βλέπω δύο ποδοσφαιριστές να έχουν σηκωθεί και να κάνουν ζέσταμα. Συγκεκριμένα, Κώστα, ο Νίκος Τιμοθέο και ο Χατζηλούκας σηκώστηκαν. Ο κύριος Μπόνεφ, βλέποντας τον Κόσμαν κάτω στο έδαφος, τους σήκωσε για προληπτικούς λόγους, αλλά πως βλέπω τώρα, μάλλον θα καθίσουν στον πίσω. Ευχαριστούμε, Ευθύμιε. Μπάλα υποτικά για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Κωνσταντίνου. Να διώχνει, κερδίζουν όμως και πάλι οι παίκτες του Αποελφάσου Λιώτης για τον Κόσμα. Δεν πέρασε παλιά, Κόσμα επανακριτής και αφήνει για τον Κύπρη. Ωραία αυτός για τον Φασουλιώτης. Με καλές προοπτικές η επίθεση αυτή του ΑΠΟΕΛ. Σε την παράστην περιοχή Κύπρη, έδιωξε η άμυνα της ΑΕΚ. Επιμένει όμως το ΑΠΟΕΛ με τον Αριστοκλέου στο φράγμα από τον Μπακαρί. Και πολύ σωστά υποδεικνύεται το φάουλ, το οποίο επέδειξε όμως πρώτα ο επόπτης Γραμμών. Κοντά στην μπάλα Κόσμα, Φασουλιώτης. Ο Φασουλιώτης, ο οποίος έχει καλό πόδι, καλό αριστερό πόδι, για να δούμε τελικά θα αφήσει τον Κόσμα. Έχει προωθηθεί ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Η μπαλιά θα βγει αρκετά πίσω, εκεί που είναι μόνο ο Γιώργος ο Θεοδότου. Ψύχρεμα θα διώξει πρώτου κλίμη Αλεξάνδρου, το τράβημα εκεί από τον Κώστα. Νέο φάουλ για την ομάδα του κύριο Μουσκάλι. Ήταν ο Αριστοτέλους. Ο Αριστοτέλους, με συγχωρείτε. Τριακοστό τρίτο λεπτό της συνάντησης του μεγάλου τελικού 54ου τελικού κυπέλλου Coca-Cola. Το οποίο επιχορηγεί η Τράπεζα Κύπρου με επίσημο υποστηριχτή την μπύρα ΚΕΟ. 0-0 το αποτέλεσμα, με την ΑΕΚ στην επίθεση να κερδίζει ένα φάουλ με τον Βίκτορ Πάντσο. Και εδώ μπορούμε να δούμε μια παιδιάστικη, θα έλεγα, ενέργεια του Αριστοκλέου, ο οποίος ενώ είναι χρεωμένος με κίτρινη κάρτα, πετά την μπάλα μακριά. Εάν ο διαιτητής εφάρμοζε αυστηρά τους κανονισμούς, θα έπρεπε να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα είναι και από την αρχή ότι θα είναι κάπως ανεκτικός ο κύριος Ιωάννου. Έχουν οξυθεί τα
έχουν οξυθεί τα πνεύματα και πιστεύω αυτό είναι κακό προς την ποιότητα του ποδοσφαίρου, γιατί βλέπουμε πολλά φάουλ, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα. Και ακόμα μια ενέργεια του Αριστοκλέους που μπορεί να του επιφέρει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όχι μόνο αυτό, τον βλέπω να βρίζει και τον παίχτη της ΑΕΚ. Για να δούμε, κάποιος αχτωθεί με κίτρινη κάρτα στη φάση αυτή. Εκτελείται λοιπόν το φάουλ, θα γίνει το σουτ δυνατό, Άξαλ όμως αρκετά μακριά έξω από την εστία του Πετρίδη. Κάποιο ρεπορτάζ και πάλι από τον αγωνιστικό χώρο, ακούμε τον Αλέξη Αλεξάνδρου. Ναι Κώστα, ο κύριος Μπόνεφ δείχνει πολύ προβληματισμένος. Ο Τιμοθέου και Χατζηλούκας εξακολουθούν να κάνουν προθέρμανση εδώ, δεν ξέρουμε. Ίσως και αυτός δεν νιώθει εντάξει με τον Αριστοκλέος να έχει μια κίτρινη κάρτα και να είναι αρκετά προκλητικός. Δεν ξέρω και εγώ γιατί ο νεαρός είναι έτσι προκλητικός σε όλες τις ενέργειες του. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο κύριος Μουσκάλης και ο κύριος Μπόνεφ σε κάθε σφύριγμα του διαιτητή που είναι εναντίον της ομάδας του. Θα διακόψουμε να δούμε τη φάση αυτή για την ΑΕΚ. Πολύ επικίνδυνη στα καρέ του ΑΠΟΕΛ. Έδιωξε εκεί ο Χριστοδούλου. Ήταν μια πολύ οργανωμένη επίθεση από πλευράς ΑΕΚ. Όμως δεν ακολούθησε την φάση εκεί ποδοσφαιριστής της Λαρνακιώτικης ομάδας. Χάθηκε μοναδική ευκαιρία. Πάλι από τον Κομπάσεβη στην ομάδα του κυρίου Μουσκάλη. Είναι ολοφάνερο ότι το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει σοβαρό τον πρόβλημα από τον Κομπάσεβη. Τον παίχτη αυτό ευχαριστούμε. Αλέξη, συγγνώμη που σε διακόψαμε. Ίσως ο κύριος Μπόνεφ να έχει τους παίχτες αυτούς να προθεμένονται, θέλοντας να στείλει κάποιο μήνυμα στους παίχτες που αγωνίζονται ότι αν δεν αλλάξουν πρόσωπα, αν δεν αλλάξουν τροπάρι, σίγουρα σύντομα θα υπάρξει αλλαγή. Έγινε παλιά από τον Θεοδότη. Φάνηκε μπάλα, χτυπάει στο χέρι του Κώστα. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Κόσμα τώρα φεύγει μπροστά. Διώκεται από τον Λούι τον Στεφανή. Έχει κοντά του τον Κώστα. Όμως κακός ο κύριος Ιωάννου. Δεν αφήνει το πλεονέκτημα. Αντίδραση από την εξέδρα του ΑΠΟΕΛ, δικαιολογημένη, αφού έκοψε την επίθεση αυτή για τους γαλαζοκίτρινους. Ήταν ένα σφύριγμα από τον διαιτητή, τελείως αποτυχημένο. Βεβιασμένο. Βεβιασμένο, που πραγματικά ζήμιωσε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο κερδίζει νέο φάουλ. Αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Ανδρέα Μαυρή. Αριστερά όπως επιτίθεται η γαλαζοκίτρινη ομάδα. Εκτελείται το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Κύπριχ. Θα κατεβάσει την μπάλα για τον Ιωάννου. Προσπαθεί να βρει συμπαίχτη του. Θα κοντράρει μπάλα Σάπουριτς μπροστά και πάλι για τον Κύπριχ. Κύπριχ ο οποίος κερδίζει όλες τις μπάλες που φτάνουν σε αυτό από τον προσωπικό του αντίπαλο τον Κωνσταντίνο. Όμως δύσκολα βρίσκεται εκεί συμπαίχτης του, η ωραία μπαλιά για τον Μάρκου. Τρέχει όμως πιο γρήγορα ο Αϊθαλής ο Τόζα. Δυστυχώς γι' αυτό και την ομάδα θα γλιστρήσει. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της ΑΕΚ. ΑΕΚ λοιπόν στο πλάγιο αυτό κοντά στη σημειούλα του κόρνερ. Αριστερά όπως επιθέτει η ομάδα της Λάρνακας. Πάτσιο κατέσε. Έκανε την παλιά ο Μάρκου, πέραγε για ευκαιρία, μοναδική καλή ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν ο Κλήμης ο Αλεξάνδρου, ο οποίος στην παλιά σφίνα στο πρώτο δοκάρι από τον Μάρκου παρενέβη εκεί πρώτου Χριστοδούλου, έπιασε το γυριστό με το δεξί πόδι. Όμως πανέτοιμος ο Άντρος Πετρίδης απέκρουσε, δεν ξέρω τι έχει δοθεί και δεν μπάλα πέρασε πάνω, δεν απέκρουσε ο Πετρίδης. Ναι, δεν απέκρουσε, πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ήταν μια δύσκολη αλλά εξαιρετική ενέργεια εκ μέρους του Κλήμη Αλεξάνδρου. Ξαναβλέπουμε την φάση σε επανάληψη. Η ωραία προσπάθεια, δεν προλάβει να αντιδράσει ο Πετρίδης. Η μπάλα είχε ήδη περάσει πάνω από τα δοκάρια. Το 0-0 λοιπόν διατηρείται, 37ο λεπτό της συνάντησης. Νέο φάουλ. Αυτό για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ψημαχίες ανάμεσα στους Φασουλιώτη και Λούι Στεφανή. Ακολουθούν να αλληλοβρίζονται οι δύο παίχτες. Συνέχεια όμως το παιχνίδι με τον Φασουλιώτη να κερδίζει. Πιέζεται από τον Στεφανή. Έχει πίσω του τον Αριστοκλέους. Ο Φασουλιώτης θα φέρει την μπάλα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Διώχνουν όμως οι αμυνόμενοι. ΑΠΟΕΛ επιμένει τον αρχηγό του, τον Ιωάννου. Ιωάννου προς την παλιά για τον Κόβατς. Δεν πέρασε. Έκοψε ο μισός Αθεοδότου και πάλι τώρα μισός ωραία ξεδιπλώνεται και πάλι στην επίθεση η ομάδα της ΑΕΚ. Πάτσιο έχει δεξιά τον Θεοδότου, κάνει την κίνηση ο Κλήμης ο Αλεξάνδρου. Δεν θα περάσει όμως η παλιά, έκοψε ο Ξένιος Αριστοτέλους ο οποίος διάβασε την φάση αυτή. Κερδίζουν και πάλι οι παίκτες της ΑΕΚ, όχι είναι ο Κόσμα.
Κόσμα θα χάσει Λουίς Στεφανή. Για τον Κοβάσεβιτς θα χάσει από τον Ιωάννου την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ και στον τερματοφύλακά της, τον Ανδρέα Μαυρή. Κύριε Αντωνίου, 38 λεπτά στο παιχνίδι. Μπορούμε να πούμε ότι μετά τις δύο διακοπές, πριν από 8 έως 10, το ΑΠΟΕΛ κάπως έχει ισορροπήσει τον αγώνα. Μπορείς να καταφέρει περίπτωση να βρει τον καλύτερο του εαυτόν. Κάπως έχει λύσει τα προβλήματά του με τις εσωτερικές του κινήσεις που έχει κάνει ο κύριος Μπόνεφ. Δεν βλέπω να έχει λύσει τα προβλήματα του. Απλώς η ΑΕΚ δεν παρουσιάζεται τόσο κινητική όπως προηγουμένως και έτσι το ΑΠΟΕΛ δεν κινδυνεύει όπως τα πρώτα 25 λεπτά. Έχουν περιοριστεί λοιπόν τα προβλήματα από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ναι, δεν βλέπω να έχουν λυθεί τα προβλήματα. Έχουν περιοριστεί ναι. Και αυτό οφείλεται και στην ΑΕΚ, η οποία δεν είναι το ίδιο επικίνδυνη όπως και πριν 10 λεπτά. Ο Γιώργος Κωνσταντίνος στο χώρο του κέντρου για τον Λουίτο Στεφανή θα χάσει εκεί από τον Γιώργο τον Χριστοδούλου. Ο Κύπριχ, ποιος έφυγε από τα αριστερά τώρα, γύρισε πίσω για τον... Το λάθος εκεί θα εκμεταλλευτεί ο Λουίτο Στεφανή. Γρήγορη μπαλιά για τον Πάτσιο. Πάτσιο με τον Λουίτο Στεφανή. Θα κάνει την παλιά, δεν φαίνεται να είδε τον κλίμη τον Αλεξάνδρο, ο οποίος ερχόταν σαν στήριγμα πίσω. Επανακερδίζει το ΑΠΟΕΛ με τον Κόβατς, ο οποίος θα έχουμε. Έχει ανοίξει κάπως το παιχνίδι, υπάρχει περισσότερος κενός χώρος στο κέντρο και γι' αυτό και η μπάλα ανεβοκατεβαίνει πιο εύκολα. ΑΠΟΕΛ στην επίθεση με τον Κύπριχ, Κόβατς, μπαλιά. Στόχο τον Κύπριχ, καλή ευκαιρία για τα ΑΠΟΕΛ, πρώτη στο παιχνίδι με τον Κύπριχ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής μετά το παρολίγον ολέθριο λάθος από τον Κωνσταντίνου. Ο Κύπριχ προσπάθησε με πλασέ να νικήσει τον Μαυρί. Η μπάλα δεν του βγήκε, πέρασε έξω, μοναδική ευκαιρία πρώτη στο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, ξαναβλέπουμε σε επανάληψη με τον Κύπριχ, ο οποίος με ένα καλύτερο πλασέ θα έφερνε την ομάδα του. Εφνιδιάστηκε το σκορ, εφνιδιάστηκε και ο ίδιος από το λάθος του Κωνσταντίνου. Και επειδή ήταν πολύ κοντά στον Κωνσταντίνου, δεν είχε τον χρόνο να αντιδράσει. Το λάθος από τον Κωνσταντίνο. Δοκίμασε με το τάκουνακι να πάρει την μπάλα. Αυτό το άνοιγμα στον χώρο του κέντρου φέρνει και τις καλύτερες φάσεις μπροστά στα δύο τέρματα. Και θα συμφωνούν μαζί μου και ο Μάριος, όσο ο Μάριος, όσο και ο κύριος Αντωνίου. Η μπροστινή παλιά για τον Κλίνη Αλεξάνδρου επιτρίδει από τον Χριστοδούλου, ο οποίος φαίνεται να είναι και ο προσωπικός του αντίπαλος. Αφήνει ο Χριστοδούλου το πλάγιο για την ομάδα είναι του ΑΠΟΕΛ. Είναι πράγματι ο προσωπικός αντίπαλος του Αλεξάνδρου Χριστοδούλου από την αρχή του αγώνα και ο Αριστοτέλους πάνω στον Πάντζο, που είναι και οι δύο γρήγοροι ποδοσφαιριστές. Το θετικό τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στα τελευταία δεκάλεπτο, έχουν σταματήσει τα σφυρίγματα από τον DAT, έχουν λιγοστέψει τα φάρους. Αυτό βοηθάνε και οι παίχτες, οι οποίοι έχουν αποβάλει αυτόν τον εκνευρισμό που είχαν για ένα χρονικό διάστημα. Στα γρήγορα εμπαλιά από τα αριστερά του Μπακαρή, κεφαλιά, θα διώξει ο Χριστοδούλου. Μπακαρή σε επανακερδίζει. Θα αλλάξει με τον κλίμη τον Αλεξάνδρο τελικά, δεν θα πετύχει το 1-2. Φασουλιώτης προς την παλιά για τον Κύπριχ. Ο Κύπριχ, ακόμη μια φορά, έχει προσωπικό αντίπαλο τον Κωνσταντίνο. Κύπριχ προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίχτη. Είναι δύσκολο όμως, έχει κοντά του τον Κόβατς. Κόβατς για τον Φασουλιώτη. Φασουλιώτης θα κερδίσει ο χρόνο. Άλλωστε ήταν δύσκολο για αυτόν τον παίχτη. Ένας παίχτης που έχει ένα πολύ καλό αριστερό πόδι να βγάλει την παλιά από τα δεξιά. Και είναι το πρώτο corner που κερδίζει σε αυτόν τον αγώνα το ΑΠΟΕΛ. Έναντι 4 της ΑΕΚ. Όμως έχω εντοπίσει ότι ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου έχει πρόβλημα στο μαρκάρισμα του Κύπριχ, όπως κάθε ποδοσφαιριστή που προσπάθησε φέτος να περιορίσει τον παίχτη αυτό, οποιασδήποτε ομάδας βέβαια. Εκτέλεσε και το corner και ο Μαυρίς θα βγει και θα μαζέψει. Υπάρχει σημαντική διαφορά ύψους μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών. Εκτοπίσματος. Ωστόσο, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, παρόλο που δεν έχει αρκετά μεγάλο ύψος, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής στον αέρα, μαχητικός και προσπαθεί όσο μπορεί να τον περιορίσει τον κύπρο. Ίσως να ήταν και η καλύτερη επιλογή που είχε ο κύριος Μουσκάλης. Νέο φάουλ από τον Αριστοκλέου.
Κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ αυτού που έχει κερδίσει η ΑΕΚ, ο Μπακαρίς έχει στα δεξιά του τον Στεφανή, όμως μάλλον φαίνεται θα κάνει την βαθιά μπαλιά στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Τελικά αλλάζει γνώμη, δίνει στον Μπάτζιο, ο οποίος επιτρίδεται από τον Αριστοτέλους. Νικητής της προσωπικής αυτής μονομαχίας, ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ παραχωρεί το πλάγιο. Πλάγιο 10 μέτρα μακριά από την σημεία του κόρνερ, εκτελεί ο Μπακαρίς. Βρίσκει τον Μπάτζιο. Μπάτζιο προσπαθεί να φέρει την μπάλα στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Δεν θα τα καταφέρει, μόνο φεύγει τώρα από τα δεξιά ο Κώστας ο Φασουλιώτης. Έρχεται κοντά του ο μισός Φασουλιώτης, κάνει το 1-2 με τον Κύπριχ. Τελικά μπήκε σαν σφίνα ο Κόβατς, κέρδισε την παλαγιά τον Κύπριχ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιάσει την κεφαλιά. Μπακαρίς τώρα για την ΑΕΚ, ευκαιρία για την ομάδα της Λάρνακας να βγει στην αντεπίθεση με τον Θεοδότου, ο οποίος είναι ένας πολύ δυνατός παίχτης, πολύ καλός στην τρίπλα και πολύ γρήγορος. Βγάζει για τον Μπάτσιο, τρέχει ο Αριστοτέλους, σηκώνει στη σημεούλα ο επόπτης ο κύριος Κωνσταντίνου και υποδεικνύει επιθετικό φάουλ, ξεσηκώνοντας τις διαμαρτυρίες από την εξέδρα της ΑΕΚ. Και είδαμε στην απόκρουση τώρα όταν επιχείρησε κεφαλιά ο Κύπρη, δεν βρισκόταν ποδοσφαιριστής, αχτίναν 40 μέτρα πίσω στο κέντρο του γηπέδου. Και ο Ιωάννου και ο Κόσμαν ήταν στο κέντρο του γηπέδου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι συμπαγής η ομάδα του ΑΠΟΕΛ την ώρα που επιτύχει. Χωρίζεται η ομάδα στα δύο. Και αυτό γιατί ο Ιωάννου κουράζεται πάρα πολύ με το μαρκάρισμα του Κοβάσεβης και δεν μπορεί να ακολουθήσει την ομάδα σε όλες τις επιθέσεις μπροστά. Ίσως θα πρέπει να σκεφτεί κάποια άλλη εσωτερική αλλαγή ο κύριος Όνεφ, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ μπήκαμε ήδη στο τελευταίο στις λεπτό της συνάντησης, λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση του 45 λεπτού. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0, με το ΑΠΟΕΛ στην επίθεση βγήκε η μπαλιά, όμως θα καταλήξει στην αγκαλιά του Ανδρέα Μαυρή. Μια και αμέσως μετά τη λήξη, κύριε Αντωνίου, θα πάμε για διαφημιστικό. Δυστυχώς είναι αρκετά διαφημιστικά και δεν θέλουμε να διακόψουμε το παιχνίδι. Έτσι από τώρα μπορούμε να ακούσουμε τις εντυπώσεις σου για το πρώτο ημίχρονο. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι στα πρώτα 25 λεπτά η ΑΕΚ είχε επιβληθεί σχεδόν πλήρως το ΑΠΟΕΛ μέσα στο γήπεδο. Κατάφερε μάλιστα ταυτόχρονα να γίνει και πολύ επικίνδυνη σε αρκετές περιπτώσεις. Πλησίασε τον γκολ σε 2-3 περιπτώσεις. Σε αντίθεση με το ΑΠΟΕΛ που ήταν, μπορώ να πω, νοθρό, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο κέντρο όπως τα έχουμε μπει κατά επανάληψη. Στα τελευταία όμως 15 λεπτά θα έλεγα, κάπου ισοστάθμισε το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Με παραλήπτην τον Κύπρικ της μπάλας καταφέρνει πολλές φορές να βγαίνει μπροστά και να βγάζει την ΑΕΚ έξω από την περιοχή του. Όμως εκτός από μια περίπτωση δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικό το ΑΠΟΕΛ. Κατάφερε όμως κάπως να ισορροπήσει το παιχνίδι. Ο κύριος Μιχαλάκης Ιωάννου κοιτάει το ρολόι του. 54ος τελικός κυπέλλου Coca-Cola. Σε απευθείας μετάδοση από το Τσίριο στάδιο. Κλείνει η αυλή Κυριακού Ποδόσφαιρο το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Παίχτης της ΑΕΚ βρίσκεται στο έδαφος. Ο Πετρίδης δεν στέλνει την μπαλά έξω. Έχει δει τον παίχτη της ΑΕΚ ο κύριος Ιωάννου. Τώρα η μπάλα πέρασε έξω από τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου. Γίνονται πολλά στον αγωνιστικό χώρο και ο επόπτης γραμμό ο κύριος Παπαρνάβας δεν σήκωσε την σημαία. Να ακούσουμε τον Αλέξη τον Αλεξάνδρο, ο οποίος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες της ΑΕΚ τα έχουν με τον επόπτη εδώ και με τον ποδοσφαιριστή τον Κώσταντο Φασουλιώτη του ΑΠΟΕΛ, που δείχνει πολύ εκνευρισμένος. Ο γιατρός ο κ. Σχίζας προσπαθεί να τον ηρεμήσει και ο Γιάννος ο Ιωάννου, αλλά δείχνει πολύ εκνευρισμένος ο Φασουλιώτης, όπως εκνευρισμένος είναι και ο Αριστοκλέους. Δεν ξέρουμε γιατί επικρατήσει έχει μεταξύ εκεί του Φασουλιώτη που επιμένει να βρίζει. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ τα έχουν με τον Φασουλιώτη, έχει χτυπήσει σε 2-3 φάσεις. Θα τολμήσουμε να το πούμε αυτό. Έχει χτυπήσει 2-3 φάσεις παίκτες της ΑΕΚ. Δεν λέγουμε ότι ήταν ψυχρό, αλλά είμαστε πολύ κοντά και είδαμε. Ήταν χτυπήματα γερά. Ευχαριστούμε τον Αλέξη τον Αλεξάνδρου. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Όμως υποτικά θα δοθεί η μπάλα στο ΑΠΟΕΛ. 2 λεπτά στις καθυστερήσεις. Σαν ένα παιχνίδι που προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου και υποστηρίζει επίσημα την πείρα. Και ο κ. Αντωνίου, κάτι θα ήθελε να πει νομίζω για τον παίκτη. Η ΣΑΕΚ, ο οποίος ήταν στο έδαφος, μετά σηκώθηκε, ξανάπεσε. Όχι, δεν πρόσεξα αυτή τη φάση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν οι ποδοσφαιριστές αντιληφθούν ότι υπάρχει ανεκτικότητα εκ μέρους του διαιτητή και γενικά του τρίου των διαιτητών, το εκμεταλλεύονται πάντοτε. Αυτή είναι η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Μάλιστα, για να πούμε και κάτι χαρακτηριστικό, όπως μας έχει πει κάποιος ψυχολόγος σε ένα σεμινάριο, οι ποδοσφαιριστές είναι όπως το αέριο, όπου όταν το αφήσεις σε ένα χώρο, τίνει να καταλάβει όλη τη μάτσα.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους ποδοσφαιριστές εντός του αγωνιστικού χώρου. Δεύτερο κόρνερ για το ΑΠΟΕΛ εκτελείται από τον Φασουλιώτη. Θα διώξει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Παύλος ο Μάρκου. Ενώ ήδη βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπήκαμε στο τέταρτο. Βέβαια υπήρχαν αρκετές καθυστερήσεις. Όμως θα σταθώ στην προηγούμενη φάση. Στο κόρνερ του ΑΠΟΕΛ υπήρχαν μόνο δύο ποδοσφαιριστές μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Κάτοχος της μπάλας είναι ο Μαγιάρος, ο Κύπριχ, ο οποίος θα δώσει στον Αριστοτέλους. Αυτός θα κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Η μπάλα θα σκάσει. Πολλές φορές είναι παγίδα αυτό για τον τερματοφύλακα. Όμως ακολούθησε σωστά την μπάλα ο Μαυρής. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ιωάννου θα σφυρίξει την λέξη του πρώτου ημιχρόνου που θα βρει. Όταν χαθεί η υπομονή από μια ομάδα που είναι καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, η μπάλα στο τέλος τιμωρεί. Ανερχόμενος στο Χατζηλούκα, θα έλεγα ήταν αυτό που είχε αναφέρει στο ρεπορτάζ που είχατε δώσει στην αρχή του προγράμματος. Ο Χατζηλούκας είπε όταν η ομάδα του δεν νιώθει την πίεση και δεν έχει άγχος, δεν αποδίδει καλά, κάτι που έχει εμφανίσει αυτό το πρώτο ημίχρονο.